Οι δρόμοι της Πάτρας πλημμύρισαν από κόσμο για το καρναβάλι των μικρών που προσέλκυσε επισκέπτες και από άλλες περιοχές της χώρας. Οι εικόνες αυτές προδιαθέτουν για όσα θα ακολουθήσουν το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, για το οποίο δεν θα πέφτει καρφίτσα στους δημοφιλείς προορισμούς. Είναι ένα τονοτικό τριήμερο για τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ξάνθη, στην Άουσα, σε άλλες μικρότερες περιοχές, αντίστοιχα στην Πάτρα ή στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα αγγίζει το 100% παρά τη μικρή αύξηση των τιμών κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, λόγω και της ανόδου του ενεργειακού κόστους. Οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Ήδη η πληρότητα στο κέντρο είναι της τάξης του 98%. Στο κέντρο της Πάτρας τα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία είναι ελάχιστα. Έτσι κάποιοι πατρινοί βάζουν αγγελίες ακόμη και για δωμάτια στα σπίτια τους. Δεν είναι λίγοι οι πατρινοί οι οποίοι νοικιάζουν ακόμα και μόλις ένα δωμάτιο του σπιτιού τους για το τριήμερο του καρναβαλιού. Μάλιστα το ενίκιο το οποίο ζητάνε ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Μεγάλη είναι η ζήτηση και για ολόκληρα διαμερίσματα με τις τιμές για όσα είναι διαθέσιμα να ξεφεύγουν. Οι προκρατήσεις ακίνητα γραμμές βραχιόνιου μισθού των Δήμων Πατρίων αγγίζουν το 99,2%, με το κόστος για τις διανυκτεύσεις να κυμαίνεται από 987 ευρώ ως και 1904 ευρώ, απρόκειται για ένα κίνητο από 60 έως 90 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της πόλης. Στη Βόρεια Ελλάδα το επίκεντρο είναι το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, όπου φέτος αναμένεται να παρελάσουν πάνω από 13.000 καρναβαλιστές. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και οι επισκέπτες αναζητούν δωμάτια σε γειτονικές ή ακόμη και πιο μακρινές πόλεις. Τα ξενοδοχεία είναι τα πάντα κλειστά σε ακτίνα τουλάχιστον μέχρι τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα Αλεξανδρούπολη, σίγουρα Κομοτηνή, σίγουρα στις γύρω περιοχές εδώ πέρα του νομού Ξάνθης. Έπειτα από 3 χρόνια περιορισμών ή δισταγμού, πολλοί είναι εκείνοι που θα μετακινηθούν για το τριήμερο της Αποκριάς, έστω και αν χρειαστεί να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.